ο τρόπος που αντιμετωπίζουν και τις εκλογές. Είναι πλέον δεύτερο κόμμα, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, τουλάχιστον τα μέχρι τα τώρα. Έτσι φαίνεται, θα κάτσει. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος. Όχι, λέω, οι επικοινωνιολόγοι σας θα έχουν πολύ μεγάλη δουλειά. Ούτε μου υποδεικνύει κανείς. Πολύ μεγάλη δουλειά. Να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Και θα πρέπει να ανακτήσουν και μνήμη. Θα έλεγα τα μπάις, θα πρέπει να ξαναδουλέψουν. Γιατί λέτε το ίδιο πράγμα σαν Νέα Δημοκρατία που λέγατε και το 2009. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ σας λέω ότι ο λόγος δεν είναι μόνο ότι έχει συμβεί μια ιστορική ανατροπή. Δηλαδή το γεγονός ότι πρώτη φορά ή μάλλον δεύτερη φορά με τις μεταπολίτευση αριστερό κόμμα παίρνει την πρώτη θέση και ότι η κυβέρνηση, αν το δεις, έχει χάσει και η Νέα Δημοκρατία και η ελιά Πασόκ από τις εκλογές. Το ζήτημα το βγάζει πραγματικότητα. Γιατί όσο μιλάτε περί σταθερότητας και ότι έχουμε πάρει και υπογραφή να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, λέτε στον κόσμο ότι θα κόψετε τις επικουρικές συντάξεις. Κύριε Βίτσα, αυτό το ποσοστό του 2015, που να συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ σας δίνει την αυτοπεποίθηση αύριο το πρωί να ζητήσετε εκλογές. Ξαναλέω, το σύνθημά σας ήταν 25 ψηφίσμα, 26 φέρνει. Κυρία Κοσιόνη, εγώ σας λέω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Καταρχήν, εμείς εκλογές ζητήσαμε από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία άλλα υποσχέθηκε πριν το 2012 και άλλα έκανε μετά. Δεύτερο, ζητάμε να μιλάει ο λαός και σήμερα μίλησε ο λαός. Υπάρχει και καταδίκασε αυτή την πολιτική, όποιος δεν το βλέπει. Και αν βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θέλει να ξεπουλήσει μέσω τα ΙΠΕΔ τη δημόσια περιουσία, εμείς οφείλουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σταματήσουμε. Βλέπετε αναντιστοιχεία, κύριε Βίτσα. Εσείς δεν τη βλέπετε? Εγώ θα σας πω όχι, το εξής. Όχι, δεν λέω, είναι ρητορική η ερώτηση. Όχι, θα σας απαντήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν τη βλέπετε, είναι αντιστοιχεία. Λέω το εξής πράγμα. Ότι αν αθροίσουμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελιάς, υπερβαίνουν τα δικά σας ποσοστά. Άρα μπορεί κανείς να πει, και κάποιος το χρησιμοποίησε πριν εδώ ως επιχείρημα, ότι δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχεία για την οποία λέτε. Τώρα με επιτρέπετε να κάνω λίγο χιούμορ. Να κάνουμε βεβαίως χιούμορ. Στην ίδια λογική βεβαίως, αν αύριο το πρωί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συνενωθούν, θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Γιατί και οι δύο μαζί έχουν περισσότερους βάθμους. Λέτε κάτι, κύριε Κοσιόρη, το οποίο... Την ίδια στιγμή που ο κύριος Κωνσταντινόπουλος λογικά, αν είναι συνεπής. Όχι. Το Πασόκ. Αν είναι συνεπής με όσα λέγε προεκλογικά, ήθελε να πει ότι είμαι ένας διακριτός πόλος μέσα στην κυβέρνηση, άρα ανώμια πράγματα δεν αθροίζονται. Εμείς λέμε βεβαίως ότι ακολουθούν την ίδια πολιτική, τη μνημονιακή πολιτική. Ακολουθούμε ή δεν ακολουθούμε. Και την ακολουθείτε. Άρα μας είναι προσθέτετε. Τα κυβερνητικά εσείς έργα. Άρα εσύ μας προσθέτετε. Εσείς λοιπόν, εμείς δεν σας προσθέτουμε. Εσείς είπατε ότι λέμε την ίδια πολιτική. Απαντάω στην ερώτησή σας, η οποία είναι πάρα πολύ απλή και απλοϊκή, θα έλεγα. Ότι εμείς δεν σας προσθέτουμε. Αν εσείς θέλετε να προσθεθείτε, πάρα πολύ καλά θα κάνετε. Χαιρόμαστε, κύριε Βίτσα. Χαιρόμαστε να προσθεθείτε. Αυτό θα σας κάνει συνιστώσεις μιας ενιαίας μνημονιακής πολιτικής. Αυτή την πολιτική, κυρία Κοσιόνη, οφείλει τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ όσο με αφορά, και να την ανατρέψει και να διαμορφώσει εκείνο το έδαφος αυτού που λέμε εμείς άλλος δρόμος. Σωτηρίας, και θα είναι πραγματική σωτηρία με βάση τα κοινωνικά προβλήματα. Επιτρέψτε μου, δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Κωνσταντινόπουλο και στην κυρία Ρεπούς, πρέπει να φύγει, αλλά θέλω να συνδεθούμε με τον Γιάννη Τζούνο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πληροφορούμε ότι αναμένεται μία δήλωση από τον κύριο Σαμαρά Γιάννη.